Συνέχεια. Καταπέλτης είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τη δολοφονία της 23χρονης Φέης Μπακογιώργου. Είναι η έγκυος κοπέλα που είχε εξαφανιστεί το 2021 και τελικά βρέθηκε νεκρή. Για το θάνατό της κατηγορούνται η μητέρα, η αδελφή της και η σπιτονοικοκυρά τους. Το βούλευμα που αποκαλύπτει απόψε το Σταρ περιγράφει τα βασανιστήρια που υπέστη η γυναίκα. Ξεσπά ο πατέρας της, μιλώντας αποκλειστικά την Τασούλα Παπα-Νικολά. Όπως το παιδί μου το ρίξανε στο σκοτάδι, ακριβώς έτσι το ίδιο να μπουν και αυτές. Είναι η πρώτη αντίδραση του πατέρα της Φέης Μπακογιώργου στο βούλευμα για τη δίκη των τριών κατηγορούμενων γυναικών. Ανάμεσά τους είναι η πρώην σύζυγός του και η μητέρα της Φέης, αλλά και η αδερφή της. Οι δικαστές, στο σκεπτικό τους, αναφέρονται στα όσα έζησε το κορίτσι στα χέρια όχι μόνο το δικό της ανθρώπων, αλλά και της σπιτονοικοκυράς, λίγο πριν βρεθεί νεκρή τον Οκτώβριο του 2021. Υπήρξε συνεχής κακοποίηση που προκάλεσε στο κορίτσι έντονο στρες με αποτέλεσμα να πεθάνει. Λίγες μέρες πριν από το θάνατό της, την εξανάγκαζε να επαιτεί και να εκπορνεύεται με την καθημερινή χρήση και άσκηση σε βάρος της σωματικής βίας. Λακτίσματα, μπουνιές, ξυλοδαρμοί με χρήση σκουπόξυλου στα πλευρά της. Έφτασε η ώρα της δικαίωσης στη μνήμη αυτού του αδικοχαμένου κοριτσιού. Πραγματικά κάναμε έναν αγώνα. Συνεργοί της σπιτονοικοκυράς φέρονται η μητέρα και η αδερφή του θύματος. Τα όσα περιγράφονται στο βούλευμα για τη στάση της μητέρας προκαλούν σοκ. Γνώριζε τα βασανιστήρια της κόρης της, αλλά δεν έκανε, όπως αναφέρεται, το παραμικρό για να τη σώσει. Παρά τη στενή συγγενική του σχέση και το ηθικό καθήκον που είχε να την προστατεύσει από τη συνεχόμενη κακοποιητική συμπεριφορά της πρώτης κατηγορουμένης, με τη στάση της αφενός ενίσχυε την απόφαση της τελευταίας να τελέσει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και την ενθάρρυνε προς τούτο. Αφετέρου δε εκαθίδρυσε σε αυτή την πεποίθηση ότι θα συγκαλύψει το έγκλημα. Το μόνο που έχω είναι απέχθεια και λύπη. Απέχθεια γιατί ούτε καν ένα ζώο δεν θα μπορούσε να φερθεί έτσι στο παιδί του. Για την αδερφή της Φέης οι δικαστές αναφέρουν ότι συγκάλυπτε την αλήθεια.